Η πιο σκοτεινή ώρα. Η ταινία που παρακολουθεί το χρονικό των αποφάσεων του Ίνστον Τσόρτσιλ από τη στιγμή που ηγήθηκε της Εθνικής Βρετανικής Κυβέρνησης έκανε πρεμιέρα στην Παλιά Βουλή των Ελλήνων. Την παρακολούθησαν με ενδιαφέρον άνθρωποι από το χώρο της πολιτικής αλλά και της δημόσιας ζωής, ενώ την προλόγησε ο πρεσβευτής της Βρετανίας στην Ελλάδα, Κέιτ Σμιθ. Η ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο καταπιάνεται με τις κομβικής σημασίας αποφάσεις που πήρε ο Winston Churchill όταν το Μάιο του 1940 ανέλαβε επικεφαλής της Βρετανικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. He single-handedly took on the most powerful and grotesque tyranny the world had ever seen. We are looking at the collapse of Western Europe within the next few days. Should the public be told? Not yet. Η ταινία που ξεκίνησε τις προβολές της στο Φεστιβάλ του Τορόντο έκανε την ελληνική της πρεμιέρα στην Παλιά Βουλή των Ελλήνων. Τη ταινία προλόγησε η πρέσβη της Βρετανίας στην Ελλάδα, κυρία Κέιτ Σμιθ. Ήδη από τότε που πολύ περισσότερο σήμερα, η ιστορική μας προτρέπουν να αναζητούμε τα αιτία και την αρμηνία των ιστορικών γεγονότων στις μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές δυνάμεις, ακόμα στις βιογραφικές και φυσικές συνθήκες. Αδιαφιλονίκητο φαβορί για Όσκαρ, ο Γκάρι Όλτμαν, στο ρόλο του Βρετανού πολιτικού που άλλαξε την ιστορία.